καταλήφθηκε και από τη διαδικασία της δίκης το γεγονός ότι ο απολυμμένος πρόεδρος του συνδικάτου απολύθηκε γιατί έπραξε το ταξικό του καθήκον, γιατί υπερασπίστηκε και οργάνωσε τους εργαζόμενους στη διεκδίκηση συνθήκων εργασίας για να μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους, σόι, ασφαλής και ακέραιοι όσον αφορά την υγεία τους, αλλά και με εισόδημα που να μπορεί να στηρίξει την επιβίωσή τους. Αποκαλύφθηκε επίσης ότι τα παράσιτα, τα κοινωνικά, η εργοδοσία, αυτοί που δεν παράγουν τίποτα, αλλά ο μόνος κοινωνικός τους ρόλος είναι να τσεπώνουν, να ληστεύουν τον πλούτο των παραγωγών του πλούτου, των εργαζομένων, θεώρησαν ότι με το όπλο που τους έδωσε η κυβέρνηση, το δώρο, το αντεργατικό έκτρωμα Χατζηδάκη, θα μπορέσουν να ξεμπερδέψουν με συλλογικά, με δυνατότητα διεκδικήσεων και συλλογικού οργανωμένου αγώνα μέσα από το Σωματείο των Εργαζομένων, να ακυρώσουν ταξική πάλι. Είναι ο απόλυτος και προφανής φόβος τους η οργάνωση των εργαζομένων. Έχει αποδειχθεί και στην eFood και στην Costco ότι να το πάρουν απόφαση οι εργαζόμενοι, τέτοιους νόμους μπορούν να τους ακυρώσουν, να τους πετάξουν στα σκουπίδια. Γελιούνται, λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Αυτή η μάχη μόλις ξεκίνησε, θα δυναμώσει, θα κλιμακωθεί μέχρι τους όρους τελικά να τους βάλουν οι εργαζόμενοι και όσον αφορά το μισθό τους και όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας τους. Σε αυτή την πορεία δεν θα λείψει ούτε δευτερόλεπτο. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με όλες τις δυνάμεις θα συνδράμει.